Για το ΚΚΕ το ευρώ δεν είναι θέμα αν είναι φετίχη ή όχι, ωστόσο αυτές είναι οι προδιαγραφές. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στη συζήτηση που έγινε μέχρι τώρα, κύριε Σκάλκο. Λοιπόν, και η οικονομία που πιστεύει η Νέα Δημοκρατία και η οικονομία που πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σαν στόχο τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Έχει σαν στόχο να απομυζεί τον ίδιο τον ιδρώτα και το αίμα του λαού, το λέω στην κυριολεξία, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτοί είναι τα θύματα αυτών των πολιτικών που εφαρμόστηκαν όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Μάτωσε ο λαός για να μπορέσει να βγει αλόβητο το κεφάλαιο μέσα από την κρίση, να μην χάσει και τώρα στην περίοδο αυτής της ανάκαμψης, ανεμικής ανάκαμψης, πάλι τα μέτρα, οι μεταρρυθμίσεις να είναι αυτές που θα ισοπεδώνουν το λαό, το εισόδημά του, τα δικαιώματά του. Είναι γνωστό ότι τα πλεονάσματα θα είναι μέχρι το 2062. Αυτό έχουν συμφωνήσει με το τρίτο μνημόνιο. Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο είναι η πολιτική τους. Αυτή είναι η πολιτική που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία αύριο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν δεσμευτεί πάνω σε αυτή και αυτή ισοπεδώνει τον λαό. Με φόρους, με ένφια, με άμεσους και έμεσους φόρους, με χαράτσια όλου του είδους και ο λαός σήμερα στενάζει για να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική, η οικονομική πολιτική που λένε και οι δύο. Εμείς μιλάμε για άλλη μορφή οργάνωσης οικονομίας, αυτή που ο λαός θα κάνει κουμάντο. Σήμερα έχουμε δικτατορία του κεφαλαίου. Τα μονοπόλια είναι αυτά που επιβάλλουν αυτή την πολιτική για να διαμορφώσουν τους όρους ώστε να κερδίζουν ακόμα περισσότερο. Με πολύ φτηνή εργατική δύναμη, με ελαστικές μορφές απασχόλησης, ο λαός θα πληρώνει το μάρμαρο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει ο λαός να αποφασίσει τελικά να αφήσει και τους δύο, και τους νεοφιλελεύθερους όπως λέει ο κύριος Μπιάλας, αλλά και τους σοσιαλδημοκράτες όπως είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και οι δύο όπως είναι γνωστό, αν χρειαστεί θα συνεργαστούν για να υλοποιήσουν αυτή την πολιτική που είπε η κυρία Χάτζου προηγουμένως, να τα πρωτογενή πλεονάσματα να μειωθούν, όχι όμως να αυξηθεί ο φόρος στις επιχειρήσεις, αυτό θα μειωθεί. Αλλά θα αυξηθεί ο φόρος στους ίδιους τους εργαζόμενους και το λαό. Αυτοί θα πληρώσουν είτε τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων που λέει η Νέα Δημοκρατία, είτε τη διατήρηση που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε μπροστά σε ένα δίλημα. Θα πάμε λοιπόν με αυτούς την επόμενη περίοδο, ή θα πάμε με ένα ισχυρό ΚΚΕ που θα τους εμποδίσει, θα τους δυσκολέψει να υλοποιήσουν αυτές τις αποφάσεις. Γιατί αυτές είναι υποχρεώσεις. Ακούστε, υποχρεώσει απέναντι σε ποιον, κύριε Σκάλκο? Είναι υποχρεώσει απέναντι στο κεφάλαιο. Είναι υποχρεώσει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποχρεώσει απέναντι σε αυτή την Τρόικα, όπως και αν την ονομάσει τους θεσμούς που λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, υποχρεώσει απέναντι σε αυτούς. Το χρέος δεν το δημιούργησαν ο λαός. Το χρέος το δημιούργησαν οι κυβερνήσεις για να υπηρετήσουν τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Άρα λοιπόν το μεγάλο κεφάλαιο να πληρώσει για το χρέος το οποίο αυτό ωφελήθηκε από αυτή την πολιτική του κυβερνήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Δεν ωφελήθηκε ο εργαζόμενος, λέω. Στην λεγόμενη διεύρυνση, τέλος πάντων, στη μάχη του λεγόμενου μεσαίου χώρου ή της κεντροαριστεράς, κύριε Κατσιώτη, η απόπειρα αυτή από το ΣΥΡΙΖΑ αφήνει χώρο στο ΚΚΕ για να έρθει πιο αριστερά? Κύριε Σκάλκο, αυτή την περίοδο είδαμε πολλές μετακινήσεις. Βλέπετε, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έχει πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, πήρε από το ΠΑΣΟΚ, πήρε από το Ποτάμι, πήρε από την Ένωση Κεντρών. Και έχουμε και μετακινήσεις βέβαια από τους άλλους χώρους σε άλλους χώρους. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχουν μια κοινή στρατηγική. Δύο είναι στρατηγικές. Ή θα είσαι με το κεφάλαιο ή με τους εργαζόμενους και τον λαό. Και επειδή λοιπόν αυτά τα πολιτικά κόμματα είναι με το κεφάλαιο, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πηγαίνει ο ένας στον άλλον για να υπηρετήσει την ίδια πολιτική. Βέβαια εμείς δεν συμφωνούμε, διαφωνούμε ριζικά με κάποιον που έχει εκλεγεί με ένα κόμμα να πηγαίνει και να υπηρετεί ένα άλλο κόμμα. Ουσιαστικά τι είναι αυτό, πώς το λένε, υποτιμά τους ίδιους τους ψηφοφόρους και πηγαίνει να υπηρετήσει ένα άλλο κόμμα με άλλες αρχές και αξίες. Ναι, απλώς ρωτάω, κύριε Κατσιώτη, αν μπαίνετε εμείς, σε αυτή τη λογική και τη συλλογιστική. Εμείς δεν ξεχωρίζουμε τον κόσμο σε αριστερούς, δεξιούς και κεντρώους. Εμείς τους διαχωρίζουμε σε εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους. Εμείς λοιπόν είμαστε με αυτούς που σήμερα τους εκμεταλλεύεται πολύ σκληρά το κεφάλαιο και η εργοδοσία συνολικά. Σε αυτούς απευθυνόμαστε, ανεξάρτητα το τι ψήφισαν την προηγούμενη περίοδο. Απευθυνόμαστε πολύ στη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας. Και του λέμε ότι εδώ έκανε πειράματα. Πήγε και στους μεν, πήγε και στους δε.
Η ζωή του χειροτέρευσε. Η θέση του χειροτέρευσε. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλες τις πτυχές της ζωής τους βλέπει η λαϊκή οικογένεια σήμερα ότι ζει χειρότερα. Και δεν είναι μόνο η περίοδο της κρίσης. Και πριν την περίοδο της κρίσης, αν πάμε, θα δείτε ότι πράγματι η λαϊκή οικογένεια. Καλά, βεβαίως, το ίδιο ήταν αμέσως μετά την μεταπολίτευση με το 1980 ή το 85 ή το 90. Ακούστε, δεν μιλάμε. Ναι, ναι, εγώ λέω το άλλο πράγμα. Δεν ήταν λοιπόν αυτό που, αν θέλεις, δικαιούται σήμερα ο λαός μας. Ο λαός μας παράγει όλο τον πλούτο. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που παράγουν. Δεν τα παράγουν τα παράσιτα, οι κηφίνες, οι οποίοι εκμεταλλεύονται εκατομμύρια ανθρώπων. Ένας μέτοχος είναι εδώ και δεν ξέρει ποια είναι η εταιρεία και μπορεί να είναι στους Κανάριους νήσους. Και τι κάνει, παίρνει τον ιδρώτα του ίδιου του λαού που παράγει των εργαζομένων. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχουν αυτές οι δύο στρατηγικές σήμερα. Ο λαός τι θα κάνει, θα πάει με τους μεν ή με τους δε που, αν θέλετε, έχουν, όπως είπα και προηγουμένως, το ίδιο πρόγραμμα, τα μνημόνια. Γιατί και οι δύο, αν θέλετε, εδώ έχουμε τους πληστηριασμούς. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θα μπει εμπόδιο στους πληστηριασμούς, στις κατασχέσεις. Θα μπει εμπόδιο, αν θέλετε, σε αυτή τη μείωση, στην κατάργηση της συλλογικής διαπραγμάτευσης που προχθές είχαμε. Μάλιστα. Η κυρία Αχτσιόγλου. Να τελειώσω, να τελειώσω. Η κυρία Αχτσιόγλου τι έκανε. Η κυρία Αχτσιόγλου τι έκανε. Έφερε τον νόμο του Βρούτσι. Ενεργοποίησε τον νόμο του Βρούτσι. Που λέει τέρμα η συλλογική διαπραγμάτευση. Τι, άρα λοιπόν, τι, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν έναν ίδιο νόμο. Μάλιστα. Ο οποίος τι λέει, ότι ο εργαζόμενος θα πρέπει να είναι φτηνός. Δεν θα πρέπει να διαπραγματεύεται το μισθό του, τους όρους αμοιβής του. Ποιον υπηρετεί αυτόν, υπηρετεί τους επενδυτές που θέλουν να φέρουν εδώ και να έχουν φιλικό περιβάλλον. Με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, με πολύ μικρή ευκαιρία.